10 Ιουνίου του 2019 και ο σπερνός το Γιώργη Σκόπου Λουκά εδώ στη Χώνη της Καλύμνου, στον ενωριακό ναό ανήκει η περιοχή εδώ πέρα του Αγίου Θεολόγου και ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ο Ρώσος Ιατρός, ο Θαυματουργός. Thank you.
Oh,
Oh, yeah.
Θεού Ιωάννου Αναστασίας Θεού Φίλου Άννας Καλλιόπης Αλέκου Σοφίας Δημητρίου Ανδρέου Γεωργίου Καλλιόπης Μαρίας Αλέκου Αθανασίου Μετασυζύγου και των Τέκνων Ιωάννου Φανερωμένης Νομικού Μιχαήλ Σεβαστής Καλλιόπης και Ειρήνης Φωτεινής Νικολάου Γεωργίου Χρήστου Φέμελη Εκατερίνης Γεωργίου Γεωργίου Ευσταθίου και Εμμανουήλ, Κωνσταντίνου Σταματίου, Γεωργίου Σοφίας Αβίνας και Αναστασίας, Θεοκλήτου Ιερομονάχου, Κυπριανού Ιερομονάχου, Ιωάννου Συζύγιο των Τέκνων και των Εγγονών, Νίκης Αθανασίου Μαρίας, Ακούδησας, Δέσποινας, Παντελεήμονος, Γονέματαρφό και Συγγενών αυτών, και τον δούλο του Θεού. Γεωργίου Καλλιόπη, Βαχίνο Ιωάννου, τον Ιωσού και Τέκνο, Ιωάννου Σου και Τέκνο, Θεμελίνο και Τέκνο, Μαρία Σου και Τέκνο, Αλεξίου Σου και Τέκνο, Σεβαστή, Σιζού και Τέκνο, Βαχίνο Τέκνο, Καρπούδα και Ειρήνη, Αλεξίου Εμμανουήλ, Μαρία Θεολόγου, Ελεούσα Χρήστου, Έρο Φίλη, Άννη και Μαρία, Μορφούλα Σεβαστή, Σοφία και Σάβα. Συγκινώ αυτόν, Άννη Μεταζίγου, Νικολάου, Γαρεντίου Σικελαρίου, με το σύγκριτο έγκονο και εγγονών, Καλλιόπης Αναστασίας, σκέπτος δέκρων, Θεμελίνας Θεμελίνας, Κατίνας Ευαγγέλου, Σεβαστιαίρου Πατερήμανος, Παναγιώτου με το σύγκριτο έγκρον, Δικία, Στήμ και εγγονών, Ιωάννου με το σύγκριτο έγκρον, Εμμανουήλ, με τα σύγκριτο έγκνου, Χρήστου με το σύγκριτο έγκρον, Ιωάννου Άννης Καλλιόπης, Μιχαήλης και ο Κύριακος, Δέσποινα Λουκά, Σάβο Μαρία Μιχαήλ, Εμαρήν, Προσοδάπης Μιχαήλ, Κατίνας, Καλλιόπης Εκατερίνης, επιλεόμεθα υπέρ του διαφυλακήνε την Αγίαν Εκκλησία και νησόν τάφην και πάσαν πόλη και χώρα από δημόσιες μου κατά πόλη Κύριε Λέησον, 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 ο αποστρέψε και διασκεδάσε Ελίζαστε ημάς εξυπηρετικές αυτοκίνητες Ελίζαστε ημάς Έτσι δεούμεθα και υπέρ τους ακούσε εκείνον το Θεόν ημών φωνήστε εις έως ημών των αμαρτωλών Ελίζαστε ημάς Επάκουσον ημών ο Θεός ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί δες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πόση Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράων Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Δημίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Δημίου ανεπούρανε δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Δημίου ενδόξου προβίδου προδρόμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγιεδόξων και παραβήν Αποστόλων των Αγιεδόξων και καλλήγων μαρτύρων των Ασύρων και Θεοφόρων πατέρων ημών το Αγιεδόξο Αποστόλων Ευαγγελιστού Επιστηδίου φίλου Παρθένου και Επιμένου Ιωάννου του Θεολόγου το Ασύρου Σάββατο των Καλήμινας Κίσαντος των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγγιμ Κιόνης των Αγίων του Ρωσιμού Λουκά και Επισκόπου Συμφεροπόλου και Κρυμαία, που την νύμη ευτερούμε και πάντω των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω τη δέηση ημών, βοήθησε με την άφηση των βρετωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη το περίγο σου, από δύο ξαναθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, κυραλέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Yeah.
Κύριε ο Θεός ημών, ευλογήστε στους πέντε άρτους εν διαιρήμω και εξ αυτών πεντακεσχυλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνεν αυτά, εν την ίσο και νορία και ιερά μητροπολιτά αυτή και στον οίκο και στους οίκους των εορταζόντων την Αγία Εορτήν, ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάς τα σήματα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμψεις τον Άξ Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουσί επόκεψαν και πίνασαν οι δε εξητούντες τον Κύριο, τα τελευταία χρόνια του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας. Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί μια συνέχεια, θα λέγαμε, στα πετράδια του ουρανού που ο Θεός επέλεξε να μας χαρίσει ανάμεσά μας, προκειμένου να μας δυναμώνουν με την παρουσία τους οι Άγιοι, με τις διδασκαλίες τους, με τα διδάγματά τους, με τη βιωτή τους. Και εδώ είναι εκείνο που μας λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό το οποίο μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Θέλεις να τιμήσεις έναν Άγιο, να τον μιμηθείς τον Άγιο, να τον μιμηθούμε στη ζωή του, να πάρουμε κάτι από τη ζωή του του Αγίου, κάτι από τα λόγια του, από τις διδασκαλίες του, από τη βιωτή του. Παραπονιούμαστε πολλές φορές για τα παθήματά μας, μήπως βρεθήκαμε, αναρωτιόμαστε, και σε λάθος εποχή. Πολλά τα προβλήματα, προβλήματα υγείας και όχι μόνο, ταλαιπωρίες. Διαβάζοντας τις προάλλες εκεί τα αρχεία του Χριστού μας, σχετικά με τα χρηματολόγια που μας ταλανίζουν αυτές τις μέρες όλους μας, γράφει σε ένα μήνυμα από τον Δεσπότη σου, Ισίδρος ο Αείμνηστος, ήταν πασχαλιά προς τους χριστιανούς όλους, για να προβληματιζόμενος και εκείνος, για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν οι χριστιανοί ότι το ότι βρισκόμαστε σε κάποια εποχή, επέτρεψε ο Θεός να βρεθούμε στην εποχή αυτή. Και απευθυνόμενος λοιπόν στους ανθρώπους, τους έλεγε, μπορεί να είστε εργάτες, και σίγουρα είστε εργάτες, του μόχθου, του κόπου, του υδρότα, σε οποιαδήποτε επαγγέλματα τα οποία βρίσκεται και χώρους εργασίας κατοικεί και βρίσκεται ο καθένας μας. Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτά τα πράγματα και όχι να παραπονιούμαστε συνέχεια και να γαναχτούμε και όχι λίγες φορές να κάνουμε και στιβορίες κατά των υφισταμένων μας, κατά των προϊσταμένων μας και άλλα πράγματα. Αρκεί να πάμε σε μια θέση και από εκεί και πέρα αφήνουμε ελεύθερο το με οτιδήποτε άλλο ασχολούμαστε παρά με τη δουλειά μας. Και τη θέση θέλουμε, αλλά και το χουζούρι το θέλουμε. Και τα προβλήματα βέβαια τα διάφορα. Και έλεγε λοιπόν και ο Αείμνηστος Ιεράρχης ότι να μιμηθούμε τον Ναζωραίο, να μιμηθούμε τον Χριστό. Και εκείνος μαραγκός ήταν και όμως δούλευε τα ξύλα τα οποία, τα έπιπλα, τα τραπέζα της καρέκλας που έφτιαχνε στο συνεργείο, στο μαραγκούδικο μαζί με τον πατέρα του, είχανε τη σφραγίδα του Χριστού, αφού μέχρι τα 30 του δούλευε μαζί του. Λοιπόν, και εκεί υπέμεινε ο Χριστός, άραγε δεν θα άκουσε παράπονα για τις μικροατέλειες που θα υπήρχανε, αλλά σύμφωνα και με τα, θα λέγαμε, και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτου, πάντα κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο παρήγγειλε θα θέλει, και όχι μόνο καλύτερο, δεν ικανοποιούμαστε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Λουκάς τον τιμούμε, αλλά θα πρέπει να βαθύνουμε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα είναι ένας σύγχρονος ομολογητής, γι' αυτό και έχει επίσης ένα πρόσθετο που του έδωσε η Εκκλησία μας, μια πρόσθετη ιδιότητα του ομολογητού. Δεν είναι απλώς ένας ιερωμένος άνθρωπος, μετάνασταση. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά ακολούθησε τον Χριστό, έβαλε το ράσο εκεί πέρα και μπόρεσε σαν και εμάς, ας το πούμε, και ξεπέρασε τα του βίου του και αγίασε.
Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιοι άγιοι ανάμεσά μας και τους γιορτάζουμε. Αλλά βρέθηκε στα πιο δύσκολα χρόνια της ρωσικής ακαταστασίας πάνω από 30 εκατομμύρια μάρτυρες. Πώς τολμούμε και ερχόμαστε στις μέρες μας, για παράδειγμα, και θέλουμε να ξαναβιώσουμε τέτοιου είδους καθεστώτα τα οποία καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τον εξευτελίζουν, του στερούν ακόμα και, και αυτή του την αξιοπρέπεια. Για φανταστείτε μέσα σε ένα μικρό δωματιάκι 5x5 ή 10x10 να βρίσκονται 100 και 200 και 300 άτομα. Εγώ μόνο αυτό σας λέω. Και μόνο την ανάγκη του τη φυσική να πάει να κάνει ένας άνθρωπος. Πού να πάει την κάνει, μπροστά σε τόσους ανθρώπους. Εκεί μέσα κατοικούσε ο Άγιος Λουκάς. Πόσες εξορίες δεξιά και αριστερά, τίποτα άλλο δεν μας συγκλονίζει. Τα χαρίσματα του δοθήκανε από το Θεό. Ανέβηκε γρήγορα τα αξιώματα, τα οποία δεν τα απευθύμησε ο ίδιος. Αλλά όμως όταν η Εκκλησία του έκανε την κλίση, είδε σε αυτή την κλίση του Επισκόπου, είδε τη χάρη του Θεού. Λέει, ναι, Άγιε Δέσποτα, θα σε υπερασπιστώ, και έχει ο Θεός. Και ποτέ δεν δηλίασε ο Άγιος Λουκάς. Και ποτέ δεν κατέβασε το σταυρό, ούτε το ράσο έβγαλε. Και έμεινε εκεί και ένας σοφόρος και σταυροφόρος, ώστε να δίνει την σιωπηρή του παρουσία. Μιλούσε με τη σιωπή του ο Άγιος Λουκάς. Και είχε τόσο πολλά να πει. Γι' αυτό και κανένας δεν τον άντυπε σε όλα αυτά τα χρόνια, κοντά στα 10 χρόνια της εξορίας του, ανά την ολόκληρη την Ρωσία, ολόκληρη Ήπειρο, μέσα στα κρύα, μέσα στα χιόνια, στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Και μόνο αυτή την πορεία του Αγίου Λουκά να σκεφτούμε. Και όμως ο Άγιος Λουκάς, παρόλο που έζησε σε τόσο, θα λέγαμε, περιβάλλον με τόσο παγωμένες καρδιές, που οι άνθρωποι χαιρόντουσαν του καθεστώτος να γκρεμίζουν τις εκκλησίες, πανέμορφες, πανύψηλες εκκλησίες, να πάνε γέροντες, πατριαρχάδες, δεσποτάδες, καλογέρους, καλογριές, ιερείς, να τους σέρνουν από τα γένια, να τους ξεσχίζουν, να τους ρίχνουν στην πυρά, στις φυλακές, στις εξορίες. Παρόλο που δει σε τέτοιο γεγονός, σε τέτοια κατάσταση, και όμως δεν πάγωσε, δεν στερήθηκε αγάπης η καρδιά του Αγίου Λουκά. Γι' αυτό και όταν έγινε ανακομιδή των Αγίων Λειψάνων του, ενώ τα Άγια Λειψανά του διαλύθησαν, η καρδιά του έμεινε ανέπαφη και ολοζώντανη, για να μαρτυράσει όλους τους ανθρώπους ότι, όπως το λέει και ο Άγιος Πορφύριος και τόσοι άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ο Θεός είναι αγάπη και μόνο αγάπη και τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να στερηθούμε και να στερούμαστε και να επιτρέπουμε να εισέρχονται στις ψυχές μας άλλα αισθήματα εκτός από την αγάπη, αλλά την αληθινή αγάπη, η οποία αγαπάει τον Χριστό σε τέτοιο βαθμό που πια αγαπάει και όλους τους ανθρώπους το ίδιο στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, αγάπησε τον ένα και θα σε αγαπήσουν όλοι. Τι κάμανε οι Άγιοι? Ο Άγιος Λουκάς αγάπησε τον Χριστό. Πάρα πολύ τον αγάπησε τον Χριστό. Και χατήρι του Χριστού υπέμεινε τα πάντινα. Και γι' αυτό λοιπόν όλος ο κόσμος αγάπησε τον Άγιο Λουκά. Μετά τόσα θαυμαστά γεγονότα τα οποία διαβάζοντάς τα καταπλησόμαστε τα του βίου του. Και καλούμαστε κι εμείς τις μέρες μας λοιπόν, όπως έλεγε και ο ύμνιστος Δεσπότης μας ο Ισίδωρος, να υπομένουμε, αγαπητοί αδερφοί, όπου σε όποια θέση και κατάσταση αν βρισκόμαστε. Δεν είναι κακό πράγμα η φτώχεια, κακό πράγμα είναι η γκρίνια για τη φτώχεια. Δεν κακό πράγμα ο πλούτος σε όσους δόθηκε. Αλλά να θυμόμαστε το του Αγίου Βασιλείου, ότι σου δόθηκε σε σένα που είσαι προκομμένος και για άλλους λόγους. Κράτα για την πάρτη σου, κράτα για την οικογένειά σου, κράτα για τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σου. Μην ξεχνάς όμως ότι τα υπόλοιπα ανήκουν στους φτωχούς, στις χείρες, τα ορφανά. Άραγε, εάν οι δάμπλουτοι άνθρωποι ανά την οικουμένη της εποχής μας ακούγανε αυτά τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, δεν τους είπε ο Μέγας, ο Χριστός ή ο Μέγας Βασιλείος, όλα το είπε ο Χριστός, αλλά εκείνο είπαμε είναι για τις δυνατές ψυχές, για εκείνους που πραγματικά έχουν μεγάλη αυταπάρνηση. Πόλησον τα αγαθά σου και δεύρω ακολούθημη, είπε ο Χριστός. Αλλά ποιος μπορεί να το ακολουθήσει, όσοι από εμάς? Αλλά τουλάχιστον κράτα ότι θα κρατήξει τα υπόλοιπα, μην αδιαφορείς για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Να γιατί λοιπόν ο Άγιος Λουκάς δεν αδιαφόρησε στη ζωή του και όλα του τα μοίρασε, παρόλο που ήταν και έγγραμμος, είχε και παιδιά, είχε και
μην για τόσα άλλα προβλήματα τα οποία κατέστησαν την επηγή ζωή του, θα λέγαμε μαρτυρική. Αλλά όπως προείπαμε, ο Άγιος Λουκάς, ο ομολογητής, με την υπομονή του έφτασε μέχρι το τέλος της επηγής ζωής του και ενώ εκείνος ανέβαινε στους ουρανούς, τα καθεστώτα έπεφταν και τα έριχναν οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι τα αναστήλωσαν υπό το φόβο και τις απειλές των αρχόντων τους, τα έριχναν τώρα κάτω, διότι τους έδωσαν ψεύτικες ελπίδες. Τους μιλούσε για ψεύτικη αγάπη, δήθεν, για αξιοπρέπεια, για ισονομία, για. Όλα αυτά ήταν ψεύτικα. Αρκεί να υπηρετούσαν το κατεστημένο, το πολιτικό κατεστημένο. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί αδερφοί, ως άνθρωποι, ως ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να είμαστε, η Εκκλησία μας αγκαλιάζει όλους ανεξαιρέτως τους πολιτικούς μας, όλα τα κόμματα. Η Εκκλησία μας είναι ακομμάτιστη. Η Εκκλησία μας είναι με το κόμμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανένας να ξεχωρίσει τον άλλο άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Όλους τους αγκαλιάζει η Αγία μας Εκκλησία. Πόσο όμορφο το αίσθημα αυτό είναι και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις που πληγώνουν και πονάνε. Ευχόμαστε αγαπητοί αδερφοί, η χάρη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας που σήμερα γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία και ο οποίος σαν την επόμενη Κυριακή, την παραπάνω των 11 Ιουνίου ήταν τότε των Αγίων Πάντων, όταν άφησε την τελευταία του πνοή και ανέβηκε στάνω σκηνώματα το 61. Και να ευχόμαστε λοιπόν, η χάρη του να μας σκεπάζει όλους μας. Μην θαυμάζουμε αγαπητοί αδερφοί, που πολλά θαύματα του Αγίου Λουκά γίνονται και εδώ στο νησί μας και γνωρίζουμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Δεν θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού εξαιτίας των θαυμάτων, αλλά δια της πίστεως μας θα μπούμε. Είναι ανάγκη επιτακτική να πιστέψουμε όσο ζούμε και όσο έχουμε φως στα μάτια μας στο Χριστό. Άμα δεν πιστέψουμε στο Χριστό και θεοποιήσουμε τον εαυτό μας, θεοποιήσουμε τις επιθυμίες μας, τα υλικά μας αγαθά, θα φύγει ο χρόνος της ζωής μας, θα βρεθούμε στην τελευταία στιγμή του βίου μας και τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι που δεν πράξαμε εις τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη στεναχωριούμαστε για τα εφήμερα, όλα αυτά θα παρέλθουν και θα φύγουνε. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός που έχουμε και αυτά τα ελάχιστα και με αυτά περνούμε. Βεβαίως να προσπαθούμε για τις καλύτερες συνθήκες της ζωής μας. Αλλά όμως με πίστη και με εμπιστοσύνη στο Θεό και με αγάπη στους συνανθρώπους μας. Και τότε και εμάς θα μας αξιώσει η χάρη του Χριστού να ζήσουμε και σε αυτήν εδώ τη ζωή με αγάπη και κατά το δυνατό συμφιλειωμένοι όλοι μαζί μας και πράττοντας έργα αγάπης και αλληλεγγύης αλλά και στην Άνω Βασιλεία των Ουρανών, ο Θεός μας θα μας αξιώσει να ζήσουμε μαζί με τους Αγίους μας που τόσο πολύ θαυμάζουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Εκείνοι επέρασαν και έφυγαν στα χνάρια αυτών, ας ακολουθήσουμε και εμείς τη ζωή μας. Ο καθένας μας ας πάρει τα μηνύματα της σημερινής εορτής επωνόματι του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίος και Συμφιλειωμένος. Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όλους μας. Και σημείς παράριστε του σώματος ή
αγίες και φωταυγίες ψυχής εν της χρονισότος του αλαστορός ως πέτρα αγαπής Θεός του Χριστού η αγνωνητός της εξεβίας επαφίζοντα κύματα πατρές της ας ευτονία του πνεύματος όρθεν σε μακαρί Υπότιτλοι AUTHORWAVE
ναό μας. Επισκόπου ημών Παϊσίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θέτη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησία και νησόν τάφη και πάσων πόν και χώρων. Από λιμούν ημουσισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρι και το μυθαλοφύλλο. Εμφυλίου πολέμου και βνήτριου θανάτου και υπέρ του ηλίων ευμένη και διάλακτον και ρέστε. Επάτουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων υπεράτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενούμι δέσποτα και επί δες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
τους και δεξιά καθένας του Θεού καταρχός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράφου και Παναμόγου Αιτίας αυτού Μητρός, δυνάμει και τιμίου και ζώπιου Σταυρού, Επισκόπους υφέρου πόλεως της Κρυμαίας, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αλήθεια FM. Πατέρ Νικόλα, είσαι ο εφημέριος της περιοχής εδώ, του Αγίου Θεολόγου, που ανήκει και το εξοκλήσει εδώ το Αρχιεπισκόπου Λουκά, του Ρώσου, του Θαυματουργού, του Ιατρού. Μια ευχή σε παρακαλούμε να δώσεις στους ομογενείς μας που κατά χιλιάδες θα μας δούνε αυτά που πήραμε τα πλάνα όλα. Το να εορτάσεις, Νικόλα μου, και να ιδρύεις και να ανεγείρεις ένα εκκλησάκι, μια εκκλησία του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Πορφυρίου, έτσι, Αγίων οι οποίοι αγίασαν μέσα από τη ζωή τους μέχρι σήμερα κάνοντας θαύματα, είναι αν θέλεις κάτι πολύ πολύ απλό. Το να ιδρύεις όμως και να ανεγείρεις ένα ναό ενός Αγίου, ο οποίος μαρτύρησε σε δύσκολα χρόνια, σε μια εποχή στην οποία η Ορθοδοξία και η πίστη κυνηγιούνταν, και σε μια χώρα στην οποία απαγορεύεται να λέγεσαι Ορθόδοξος Χριστιανός, αυτό είναι κάτι πολύ πολύ μεγάλο, διότι δεικνύει εκ των προτέρων τι σημαίνει Ορθοδοξία και τι σημαίνει πίστη. Ο Άγιος Λουκάς, έχουμε ανεγείρει με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη του Κεφαλούκου αυτό το ναό, για να δείχνει σαν ένα σταυρό απάνω σε ένα βουνό που δείχνει μια μαρτυρία πίστεως. Έτσι ακριβώς και αυτός εδώ ο ναός δίνει μία μαρτυρία πίστεως, διότι ο Άγιος Λουκάς δεν έζησε μέσα σε ένα κελί, δεν έζησε μέσα σε μία χώρα στην οποία ήταν Ορθόδοξη, έζησε μία χώρα στην οποία ήταν πολεμουμένη Ορθοδοξία. Ήταν μία Ορθοδοξία η οποία έζησε κοφαντήτω, ήταν μία θρησκεία το οποίο ήταν όπιο του λαού. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την Ορθοδοξία, μέσα λοιπόν σε αυτή την χώρα, έδωσε μαρτυρία πίστεως. Εμείς λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε έναν Άγιο ο οποίος μας δείχνει τι σημαίνει Ορθοδοξία, τι σημαίνει πίστη. Δεν είναι ένας ναός ενός Αγίου ο οποίος δεν πάει σε μαρτύρηση ή ξέρω εγώ αγίασε μέσα στη ζωή του. Είναι ένας ναός ο οποίος δείχνει μαρτυρία πίστεως. Διότι ο Άγιος Λουκάς δεν ήταν ένας απλός ιατρός, δεν ήταν ένας Άγιος μέσα σε μια Ορθόδοξη ελεύθερη χώρα στην οποία μέσα στη ζωή του αγίασε, αλλά έδωσε μαρτυρία πίστεως σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια αθείας και σε μια χώρα που εκυνηγείται η Ορθοδοξία. Και έρχεται σήμερα λοιπόν ο Άγιος Λουκάς να επιβεβαιώσει το εξής: ο Θεός δεν πολεμείται. Σκληρώνει προς κέντρα λακτήσει. Αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πραγματικότητα στον Άγιο Λουκά. Είναι ανόητο το να κυνηγάς το Θεό. Διότι κυνηγάς την Ορθοδοξία τώρα ή την ξέρω την πίστη ή θέλει να καταργείς κάτι το οποίο είναι σαν να λέμε ότι θέλει να καταργήσει το Θεό. Είναι δυνατόν το Θεό να το καταργήσει. Μυρών προς κέντρα λαθίζει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν μας δείχνει σήμερα ο Άγιος Λουκάς, ότι ξέρεις κάτι, κρατήσου, δώσε την ομολογία σου μέσα σήμερα στη χώρα αυτή στην Ελλάδα που κυνηγείται η Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Εσύ λοιπόν αγωνίσου για την Ορθοδοξία. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όπως ακριβώς λέμε μέσα στα Χριστούγεννα σε ένα Ευαγγέλιο, τεθρήκαση εις ζητούντες την ψυχή του πεδίου. Πέθανα, λέει αυτοί οι οποίοι ζητούν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς. Πέθαναν αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψυχή του πεδίου. Η Ορθοδοξία παραμένει.
Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα μετά από τόσα χρόνια να ερθώσουμε έναν Άγιο, ο οποίος μας λέει, ξέρεις κάτι, ό,τι και αν συμβεί, θα παλέψεις για την Ορθοδοξία. Και μπορώ να πω το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό παλεύουν πολύ περισσότερο από εμάς για την Ορθοδοξία και αγωνίζονται πολύ περισσότερο από εμάς. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγίου Λουκά, ότι εγώ σε δύσκολα χρόνια δεν υπολόγισα τίποτα, είχα οικογένεια και εγώ και πάλεψα για να διατηρηθεί η Ορθοδοξία. Αυτό καλείσαι και εσύ σήμερα, Έλληνα Ορθόδοξε, να ακολουθήσεις, να αγωνιστείς για την Ορθοδοξία σου, να την μεταλαμπαδεύσεις τα παιδιά σου, στην οικογένειά σου. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, πολύ ωραία τα λόγια, Πατέρ Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Εδώ τελείωσε ο Εσπερινός του Αγίου Αρχιεπισκόπου Λουκά, που στο εξοπλίσιο αυτό που ανήκει στον ενωριακό ναό του Αγίου Θεολόγου εδώ στην πόλη της Καλύμνου, μέσα σε αυτή την πανέμορφη περιοχή, στο πανέμορφο αυτό περιβόλι, που κάθε χρόνο το λέμε, θέλω και φέτος νιώθω έτσι το ιερό καθήκον να το πω, ότι καταρχάς είναι μεγάλη χαρά μας χρόνος εδώ στην εορτή του Αγίου, αλλά αυτό το περιβόλι, εδώ μέσα γεννήθηκε ο πατέρας μου, ο Δημήτρης Μαμάκας, μετέπειτα ο Μίτσος όπως τον ξέραν όλοι, μετέπειτα ο πατήρ Ευσέβιος που ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Ιερά Μονή της Αναλήψεως. Εδώ μέσα γεννήθηκε ο πατέρας μου και όλες τις αδερφές. Εδώ μέσα ήταν ο παππούς όταν ήρθε πρώτη φορά από τη μικρασιατική καταστροφή εδώ πέρα και τους έδωσε η Ιερά Μητρόπολη, γιατί όλα αυτά ανοίξε στην Ιερά Μητρόπολη μας. Τους έδωσε η Ιερά Μητρόπολη τότε, τους έδωσε, τους παρεχώρησε το χώρο αυτό για να επιβιώσουν και ήταν υπερβολαρέοι και είχαν κάνει μια τεράστια προσφορά σε όλο τον καλλινικό λαό και πρέπει να τα λέμε αυτά κάθε φορά. Και μάλιστα θέλω να πούμε να τονίσουμε ένα περιστατικό πολύ όμορφο στα δύσκολα χρόνια τότε του πολέμου. Ένα περιστατικό που ότι ο Άγιος Σάββας μας, ο νέος, χόταν εδώ τακτικά. Δύο φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε ερχότανε. Και του δίνανε χορταρικά, κανένα λεμόνι, κανένα πορτοκάλι. Ο Άγιος Σάββας ήταν νηστευτής, δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Με αυτά ζούσε, με αυτά επιβίωνε. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο λοιπόν περιστατικό που το έχουμε πει και άλλες φορές, να το ξαναπαναλάβουμε. Ήρθε μια μέρα ο Άγιος Σάββας και το χωράφι ήταν εκτός των άλλων που είχε τα πορτοκάλια κλπ. Μανταρίνια, ελιές, είχε μέσα πάρα πολλά μπρόκολα και λάχανα. Με αυτά ζούσε ο κόσμος τότε. Ζούσε ο κόσμος, αγαπητοί τηλεθεατές μας, βλέπετε σε όλο τον κόσμο, ζούσε ο κόσμος από αυτά τα πράγματα. Και ο παππούς και ο πατέρας μου, όταν έρχονταν ο κόσμος να πάρει, ανάλογα την οικογένεια, αν ήταν δύο άτομα, του έδιναν και δύο άτομα. Αν ήταν πέντε, του έδιναν κάτι παραπάνω. Παίρνανε λοιπόν και επιβιώνανε αρκετοί άνθρωποι. Μία μέρα λοιπόν που ήρθε ο Άγιος Σάββας εδώ να πάρει μερικά πραγματάκια έτσι, για να επιβιώσει, βρήκε τον παππού μου και τον πατέρα μου, τους βρήκε κατάλοιπους. Κλαίγανε, λέει πατέρα Μπαρμπαγιάννη, τον παππού το λέγανε, Μίτσο, τον πατέρα μου το φωνάζανε Μίτσο, τι συμβαίνει, γιατί είσαι στεναχωρημένοι, και του είπανε ότι τα λάχανα και τα μπρόκολα πιάσανε πάνω μια κάμπια πολύ, πολύ δύσκολη και σάπισε τα πάντα, πέσανε όλα κάτω, ήταν μαύρα άχρηστα, στην κυριολεξία άχρηστα. Λοιπόν, και έπρεπε να τα βγάλουν, να τα πετάξουν. Έπρεπε να βάλουν να φυτέψουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, και ο Άγιος Σάββας λέει: έχει ο Θεός, πάω να τα δω κι εγώ. Και τον πήγανε και τα είδε με τα μάτια του Άγιος Σάββας και γύρισε ο Άγιος Σάββας και τα σταύρωσε σε τρία σημεία. Τα σταύρωσε όλα τα διαλυμένα, τα καμένα σε τρία σημεία. Πήρε μερικά χορταρικά και εξαιρετικά τι υπήρχαν τότε και έφυγε. Με το γαϊδουράκι του, με τη Θέκλα, φύγανε πάνω για τον Άγιο Σάββα, για του Άγιου Πάντε. Μέχρι να φύγει, να γκάψει που λέμε στα Καλύμνικα, να φύγει δηλαδή ο Άγιος Σάββας, ο παππούς είχε εδώ, γύρισε λίγο η κάμερα, θέλει να πάρουν λίγο τη στέρνα. Τη στέρνα εδώ, η χαβούζα που λέμε. Εδώ, ωραία, γύρισε εδώ ο παππούς. Είναι ακριβώς η κατασκευή της, είναι από τότε, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και γύρισε ο παππούς να ανοίξει με μια τάπα εκεί, να φύγει το νερό, να ποτίσουν το περιβόλι. Και ο πατέρας μου ήταν κάτω. Ο παππούς, συγγνώμη, ήταν κάτω και ο πατέρας μου άνοιξε εδώ την οπή για να φύγει το νερό. Και βάλαν τις φωνές ο παππούς, φωνές άγριες. Ο πατέρας μου βγήκαν έξω, οι κόρες, οι αδερφές του, και τι συμβαίνει. Τα λάχανα και τα μπρόκολα που ήταν σαπημένα, πεσμένα κάτω και πήγαν και τον Άγιο Σάββα και τα είδε με τα μάτια του, είχαν στελωθεί όλα, σκόθηκαν πάνω. Αν είναι δυνατόν, με τους νόμους της φύσεως, με τους νόμους όπως είναι, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Από τη μια στιγμή, μέσα σε ένα λεπτό, τα διαλυμένα, τα καμένα, τα πεσμένα κάτω να σκοθούν και αν είναι όρθια τη πάνω. Ήταν μια ζωντανή παρουσία του Άγιου Σάββα από τότε που έκανε πολλές παρουσίες ο Άγιος Σάββας και το τονίζουμε και σε αυτό το χώρο εδώ πέρα που χώταν ο Άγιος Σάββας συνέχεια έχουμε τώρα τον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας. Λοιπόν, είναι μια ευλογία αυτός ο χώρος και έτσι το ζητάμε κάθε φορά
και ο Μητροπολίτης μας και ο προηγούμενος Μητροπολίτης, όλοι γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και να παραμείνει αυτός ο χώρος έτσι όπως είναι ο χώρος, να μείνουν τα δέντρα αυτά, γιατί έχουν ιστορική σημασία. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοήθεια μας ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς και ο Άγιος Σάββας μας που είναι κοντά μας συνέχεια να μας σκεπάζει όλους. Να είστε καλά και εσένα που μας πήρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.